Δεν δικαιολογείται η καταβολή αμοιβή επιτυχία στην Alvarez & Marshall με βάση του όρου του συμβολέου, ανακοίνωσε νωρί το απόγευμα η Κεντρική Τράπεζα. Επικαλούμενη γνωμάτευση του Εξωτερικού Νομικού Συμβούλου τη. Η εφημερίδα Φιλελεύθερος, επικαλούμενη τεκμηριωμένε πληροφορίε και ντοκουμέντα, κάνει λόγο για φερόμενε διπλέ συμφωνίε του Πανίκου Δημητριάδη με την Alvarez & Marshall για το θέμα τη αμοιβή τι κρίσιμε ημέρε του Eurogroup. Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι τέθηκε προηγούμενη ημερομηνία σε συμφωνία του διοικητή με την ANM, αγνοήθηκαν σαφείς υποδείξεις του Νομικού Συμβούλου της Κεντρικής για τροποποίηση του κειμένου ώστε να μην προβλέπεται αμοιβή επιτυχίας από το κούρεμα καταθέσεων, ενώ παρακάμφθηκε και το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό το οποίο σίγουρα λέμε είναι ότι πήραμε γνώση από αυτά τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Ναι, δεν πρέπει να γνωρίζουν όμως, τα δεδομένα αυτά που υπάρχουν. Λέω ότι δεν είχαμε γνώση ούτε ως Βουλή. Έχουν ζητήσει η Επιτροπή Ελέγχου το σχετικό έγγραφο, πριν όμως αρνείται να το δώσει, διότι βρίσκεται, λέει, για επεξεργασία στον Νομικό Σύμβουλο της Κεντρικής Τράπεζας. Η Alvarez, λέει, τότε θέλει... το βλέπουν οι νομικοί σύμβουλοι, κύριε Γεωργίου, τι σημαίνει. Θέλει 11 τόσα. Και... δέχεται και με τα 4,75. Δέχεται και με τα 4,75 και ναι. Ο διοικητής λέει δεν θα πάρετε τίποτα, διότι η συμφωνία ή όποια συμφωνία την οποία εμείς δεν έχουμε δει, αυτό λέω θα περιμένουμε να τη δούμε και να τοποθετηθούμε. Απαιτείται να υπάρξει πλήρης διερεύνηση και παροχή εξηγήσεων. Αν πράγματι υπήρξε σύνδεση της αμοιβής του οίκου αυτού με το ύψος του ποσού ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, τότε είναι προφανές ότι υπάρχουν τεράστιες ευθύνες. Εντός των επομένων 24 ώρων θα πραγματοποιηθεί κατά πάσα πιθανότητα έκτακτη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής. Καταβλήθηκαν προσπάθειες προκειμένου η έκτακτη συνεδρία να γίνει σήμερα, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό, καθώς κάποια μέλη απουσιάζουν στο εξωτερικό.